πεσέτα. Οι πολλοί νέοι δεν θυμούνται το παλιό νόμισμα τη Ισπανία, όμω πολλοί έχουν ακόμη. Κάποιοι από νοσταλγία και κάποιοι απλώ αμέλησαν να τα αλλάξουν. Όμω τα παλιά χαρτονομίσματα ακόμα μπορούν να αλλάχθούν και τώρα ο οργανισμό Αλληλεγγύη για την Πεσέτα έχει αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό. Να τα δωρήσει. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιο είναι να γραφτεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Οι υπεύθυνοι τα συγκεντρώνουν πόρτα-πόρτα και τα μετατρέπουν σε ευρώ, δωρίζοντά τα σε τράπεζε τροφίμων. A pesar de la crisis, Παρά την κρίση θέλουν να προσφέρουν κάτι στους άλλους και ίσως να μην έχουν ευρώ, έχουν όμως από τα παλιά νομίσματα και είναι ένας τρόπος να βοηθήσουν. Από την κυρία που είχε μια σύλλογη από χαρτονομίσματα που της είχε αφησεί η αδελφή της για τα παιδιά της, μέχρι έναν άντρα που έμαθε τα νέα αλλά δεν έχει ίντερνετ ή ταχυδρομείο και κάλεσε την τράπεζα τροφίμων και είπε ότι έχω 8 κιλά νομίσματα και θέλω να τα δωρήσω. Έχω 8 κιλά νομίσματα και δεν de rubias y las quiero donar. Υπάρχουν ακόμα 1.602.000 ευρώ σε πεσέτε στα σπίτια. Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την προθεσμία για την μετατροπή του σε ευρώ από αυτόν τον Δεκέμβριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Κάτι για το οποίο η οργάνωση χαίρεται, καθώ θα έχει περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει την πρωτοβουλία τη. Στόχο του είναι να φτάσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για τι τράπεζε τροφίμων, που έχουν δει τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 40% αυτή τη χρονιά εξαιτία τη κρίση που έχει προκληθεί από την πανδημία του COVID-19. Επίση, έχει αλλάξει και το προφίλ αυτών που πλέον χρειάζονται βοήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και ζουν στη φτώχεια, το οποίο είναι ακόμη χειρότερο γιατί έχουν τόσο χαμηλού μισθού που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Πολλέ φορέ έχω σηκώσει το τηλέφωνο σε ανθρώπου που μου που είπαν ότι συνήθιζαν να είναι εθελοντέ στι τράπεζε τροφίμων και τώρα καλούν γιατί χρειάζονται βοήθεια. Και αυτό είναι. Ένα επιπλέον πρόβλημα, γιατί προερχόμαστε από την κρίση του 2008 και δεν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα στι οικογένειε. Ακόμη και πριν την πανδημία υπήρχαν 350.000 άνθρωποι που ζούσαν στη φτώχεια μόνο στη Μαδρίτη. Τώρα η Τράπεζα Τροφίμων φοβάται ότι η κατάσταση θα έχει μετατραπεί σε κρίση μέχρι τον Ιανουάριο.